Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Πω, έχω πάρα πολύ καιρό να το κάνω αυτό και πραγματικά μου φαίνεται, δεν ξέρω κι εγώ πώς, μου λείψατε η αλήθεια, είναι πάρα πολύ, τρέχω και δεν φτάνω. Εντάξει, πέρασα και τις διακοπές μου, πέρασα πολύ όμορφα, είδατε και βλογκάκι, έχω κι άλλο βλογκάκι να σας δείξω. Και ήρθα σήμερα έτσι φουριόζα για βίντεο που έχει πολύ ζητηθεί. Μετά το Foxy Eye είναι το δεύτερο πολύ ζητημένο βίντεο νομίζω, το πιο πολύ ζητημένο δηλαδή. Είναι το ανάποδο eyeliner που έχει γίνει πολύ στη μόδα και μου το ζητήσατε και μου το ξαναζητήσατε. Λοιπόν, ήρθα λοιπόν να σας το δείξω και γενικά να ξέρετε, έρχονται στο κανάλι πράγματα, πολλά πράγματα έρχονται. Οπότε θέλω να είστε εδώ, να κάνετε την εγγραφή σας και να περιμένετε. Σήμερα το έχω πολύ έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, επειδή η εγγραφή σε αυτό το μάτι δεν έγινε, πάμε να σας κάνω το τίμιο αυτό εδώ μάτι. Είναι τόσο εύκολο, τόσο απλό, με δύο απλά βήματα, έτσι. Θα δείτε. Λοιπόν, τα Tattoo Liner από Maybelline φυσικά. Εξαιρετικό, αδιάβροχο και μαλακό μολυβάκι. Είναι η απόχρωση Deep Onyx. Πάω, βάζω μέσα αρκετά. Ναι, και βάζω και από κάτω. Γενικά βλέπετε ότι φοράω μάσκαρα. Πολύ λάθος αυτό που έκανα. Καλό είναι να μην φοράτε. Αλλά είναι πολύ καλό να φοράτε concealer, γιατί είναι μαλακό και το μαλακώνει. Και κάνουμε καλύτερο σβήσιμο με αυτό. Παίρνω ένα flat πινέλο από το Tommy G που το χρησιμοποίησα πριν σε αυτό το μάτι. Και πάω να σβήσω και να τυφλωθώ ταυτόχρονα. Φέρνω και κατά μπροστά. Βέβαια θα το κάνουμε πιο πολύ λεπτομέρεια στη συνέχεια. Και κυρίως ανεβάζω κατά πάνω. Έτσι είστε σίγουρες ότι θα κάνετε ένα πολύ σωστό eyeliner. Ότι η ευθεία θα είναι όλη ευθεία. Αυτό νομίζω ξεκίνησε από την Kim Kardashian εντωμεταξύ το μακιγιάζ. Και έχει γίνει σούπα. Γενικά ότι ξεκινάει η Kim Kardashian νομίζω πως γίνεται σούπα. Το άλλο το είχε κάνει βέβαια η Μπέλα Χαντίτ νομίζω, το Foxy Eye. Πάω και με τον νύχι μου λίγο και τραβάω κατά έξω. Ωραία, ωραιότατο. Είναι λίγο διαφορετικό, ε. Δεν το βλέπω μόνο εγώ, σίγουρα το βλέπετε και εσείς. Ωραία. Θα προσθέσω λίγο ακόμα από πάνω, αφού τώρα βρήκα την ευθεία μου. Τα σκυλιά έξω γαυγίζουν, κλασικά. Τα έχετε συνηθίσει νομίζω πλέον. Okay. Και πάμε να βάλουμε λίγο και στην εσωτερική γωνία να γίνει λίγο πιο μακρουλό. Παίρνω το μολύβι μου το μαύρο. Έρχομαι λίγο πιο κοντά σας. Και πάω σχηματίζοντας μια γωνία και ας μην είναι ξυμένο. Παίρνω ένα angled brush. Το συγκεκριμένο είναι από τα φρύδια της Anastasia Beverly Hills. Αλλά με βολεύει πολύ γιατί είναι πολύ λεπτό και λεπτομερές. Και ανεβάζω και λίγο έτσι και εδώ. Εντάξει, του τρελού το μάτι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά live είναι πολύ καλύτερο από ότι εκεί που το βλέπετε εσείς. Θα σας πάω λίγο πιο μακριά, ίσως αυτό φταίει, είμαι λίγο creepy έτσι.
Και έτσι είμαι λίγο creepy, είμαι λίγο Avril Lavigne εγώ νιώθω. Αυτό νιώθω εγώ. Ένα κάτι γίνεται, θα βάλω βρεφαρίδα. Έτσι θα στρώσει το πράγμα νιώθω. Μια ήπια. Επειδή βαριέμαι να βάλω βλεφαρίδα, θα βάλω sky up μασκάρα που θα την κάνει τούμπα τη βλεφαρίδα. Τούμπα και τούμπανο. Και θα φαίνεται ψεύτικο τέτοια. Γενικά είδατε με δύο προϊόντα τι σας έκανα, έτσι. Δύο προϊόντα, δύο πινέλα. Γιατί φαίνομαι τόσο άσπρη ρε γαμώτο στην κάμερα. Δεν κατάλαβα. Ναι τώρα, συγκρίνεται αυτό το μάτι με αυτό. Το ένα είναι ανοιχτό, το άλλο είναι κλειστό. Και φορούσα μάσκαρα να σημειωθεί. Την κοιμήθηκα βέβαια. Μην το κάνετε, αυτό δεν είναι σωστό. Βάλω και λίγο κάτω. Κοιμήθηκα έτσι λίγο, με πήρε ο ύπνος με σημεράκι. Που δεν το κάνω εγώ, απλά νιώθω πολύ πτώμα ρε παιδιά τελευταία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Νιώθω μια εξάντληση. Μια μόνιμη εξάντληση. Έλεσα ψεύτικες έγιναν. Μια χαρά. Όταν έχεις sky, high sky μασκάρα, πώς λέγεται αυτή, ναι. High sky μασκάρα. Από Maybelline. Δεν χρειάζεσαι ψεύτικη βλεφαρίδα, εντάξει. Να βάλω και ένα κραγιόν να γίνουμε λίγο. Ας βάλω και ένα κραγιόν να γίνουμε. Πάμε. Το mood μου είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, 20 Enjoy the View από Ink Crayon, πάλι Maybelline. Αφιέρωση σήμερα, το έχετε καταλάβει, έτσι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό είναι. Πολύ με βολεύουν αυτά. Έσπασα και τα γυαλιά μου σήμερα, παιδιά. Εξαιρετικό. Πρωτοπορώ σήμερα. Φανταζόμουν λίγο πιο μπέζ, αλλά δεν μοιράζει, καλό είναι και αυτό. Ωραιότατο. Νομίζω πως θέλετε ότι φοράω μαύρη μπλούζα και έχω κάνει μαύρα τα μάτια μου και φαίνομαι πάρα πολύ χλωμή. Πολύ χλωμή όμως. Ξέρω τη φάση. Σαν να με καίει η κάμερα είμαι. Δεν πειράζει. Ό,τι είναι. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Θα προσπαθήσω να είμαι on time αυτή τη φορά. Και έρχεται και η ανακαίνιση του σπιτιού μου. Σγά-σγά. Οπότε έχετε πράγματα να δείτε. Το θέμα είναι εγώ να έχω χρόνο να επεξεργαστώ τα βίντεό μου. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε, φιλά και πολλά.